Χρυσόπουλε, κύριε Χαντάκα, είστε και εδώ σήμερα. Παρήσατε σε αυτήν την όμορφη εθελοντική δράση, πραγματικά. Πείτε μας το μήνυμα αυτή τη σημερινή ημέρα. Καταρχήν, ναι, βρισκόμαστε εδώ στο γήπεδο τη Δόξα, τη ομάδα τη Καρδάμενα. Να ευχαριστήσουμε τον όμιλο του κύριου Μίτση, να ευχαριστήσουμε το Σύλλογο Άντεγα στον καρκίνο για την προσφορά τους στην σημερινή μας ημέρα. Ο κόσμος που έχει έρθει είναι αρκετός. Είμαι χαρούμενος γιατί δείχνουμε ευαισθητοποίηση προς το περιβάλλον με αυτή την φύτευση των δέντρων. Είναι 200 δέντρα, ευκάλυπτη και ακακίες. Περνάμε ένα μήνυμα ουσιαστικά προστασίας του περιβάλλοντος. Προσέχουμε για να έχουμε και ευελπιστούμε να δούμε τα δέντρα μας να μεγαλώνουν, ούτως ώστε να μας προσφέρουν και μια άλλη εικόνα, όπως θα περνάμε από τον παραλιακό δρόμο που θεωρώ ότι θα είναι πανέμορφη, αλλά και την συμβολή τους στο περιβάλλον μας και ούτως ώστε να το αξιοποιήσουμε όλοι έτσι όπως πρέπει. Κύριε Χρυσόπουλε, αυτή είναι, πρόκειται για μια δημοτική έκταση. Φαντάζομαι ότι κάτι παρόμοιες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να γίνουν και σε άλλα σημεία που είναι δημοτικά κίνητα. Σωστά, σωστά. Έχουν συζητηθεί κάποιες δράσεις σιγά σιγά και με τη συμβολή των επιχειρήσεων και των πολιτών. Θα διεξαχθούν και αυτές στους επόμενους μήνες, ώστε να έτσι όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του περιβάλλοντος. Κύριε Χαντάκα, δίνετε και εσείς σήμερα το δικό σας μήνυμα διπλό, γιατί και εσείς δίνετε το μήνυμα να πρασινίσει σήμερα γενικότερα η μέρα και δίνετε και το μήνυμα του άντεγα στον καρκίνο, από ό,τι βλέπουμε. Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη Δόξα παρόλευση ο Αλέξανδρος, γιατί τα παιδιά της Δόξης που βοηθήσαν στον αυτή. Είναι μια ωραία κίνηση, μια καλή κίνηση, πολλοί κόσμος, ενθαρρυντικό το μήνυμα. Ο εθελοντισμός, νομίζω, πριτανεύει εδώ στην Καρδάμενα. Και στα δύο κομμάτια, και στο Δελοφίδεση και στο Άντεγε στο Καρκίνο, που σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Πιστεύω το σύλλογο αυτό. Από ό,τι ξέρω, έχει βοηθήσει πολύ στο νοσοκομείο, πολλούς ανθρώπους. Είναι ωραία πράγματα που γίνονται. Μ' αρέσει πάντως. Έχει πολύ κόσμο. Μια χαρά. Μακάρι να γίνουν και άλλα πράγματα σε άλλα σημεία του νησιού. Συμμετέχετε και εσείς εδώ στην τεντροφύτευση στο γήπεδο, πάνω από το γήπεδο ποδοσφαίρου της Καρδάμενας. Πείτε μας δύο λόγια για αυτή τη μεγάλη δράση που συμμετέχουν πάρα πολλοί εθελοντές. Καλημέρα, κυρία Πολίτου. Καλημέρα στο TV COS, στο COS TV. Είναι μια αρκετά καλή δράση, όπως βλέπετε. Έχει αρκετό κόσμο. Είναι μια δράση που την οργανώνει κατά βάση ο όμιλος Μίτση με 200 δέντρα. Εμείς, τα δέντρα που βλέπουν είναι ευκάλυπτη κάποια και κάποια είναι ακακίες που κάνουν το κίτρινο λουλούδι για να μπορούμε να συνεισφέρουμε και να βοηθήσουμε και τους μελισσοκόμους, τις μέλισσες να βρίσκουν τροφή πιο εύκολα και να πολλαπλασιάζεται, γιατί γνωρίζετε πως λειτουργεί όλο αυτό. Βλέπετε ότι οι κλιματικές αλλαγές αλλάζουν καθημερινά. Και εμείς με τις συζητήσεις και την οργάνωση του Μίτση και σε συνεργασία της κοινότητας με τον Αθλητικό Σύλλογο είμαστε όλοι εδώ και ευελπιστούμε ότι θα δώσουμε έναν πνεύμονα οξυγόνου για τα παιδιά μας και για τους υπόλοιπους. Καρδάμενας, εδώ έχετε και την ευθύνη αυτής της όμορφης δράσης σε συνεργασία με τον όμιλο Μίτση. Πείτε μας για το πόσο σημαντικό είναι για τον αθλητισμό αυτό το μήνυμα που δίνεται σήμερα από το γήπεδο Καρδάμενας. Είναι πολύ σημαντικό να ευχαριστήσουμε τον όμιλο Μίτση που δεν σταματάει να μας εκπλήσει ευχάριστα. Πάντα είναι κοντά στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.
Αφού εκεί και πέρα και εμείς από τη μεριά μας, όσο είμαστε εδώ πέρα και έχουμε αναλάβει, προσπαθούμε να τα κρατάμε όσο καλύτερα μπορούμε. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί εθελοντές εδώ. Βλέπουμε πολλά παιδιά να είναι εδώ. Φαντάζομαι ότι είναι και από τις Ακαδημίες και από την ομάδα της Δόξα Καρδάμενας. Ναι, ναι, και όχι μόνο. Από την ομάδα της Γραφείας, της Δόξα Καρδάμενας, από το Goodbye Cancer, μεγάλη συμμετοχή. Όλοι προσπαθούμε. Είναι πολύ σημαντικό το ότι όλοι μαζί δίνετε την δική σας την μάχη, δίνοντας πολλά μηνύματα. Όπως είπατε και για το Άντε Γκέρα στον καρκίνο, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα. Ναι. Με στόχο να πρασινίσουν τα social media, όπως είπε και η πρόεδρος, η κυρία Πατήκα. Ναι, ναι, είναι μια ιδιαίτερα επιτυχημένη εκδήλωση αυτή που κάνει το Goodbye Cancer. Βέβαια, λόγω των ημερών, τα δύο τελευταία χρόνια είναι λίγο δύσκολο να το πραγματοποιήσουν. Το πραγματοποιούν από τη μεριά τους όπως μπορούν. Προσφέρει εδώ στην περιοχή της Καρδάμενας. Σήμερα με μια σημαντική δεντροφύτευση εδώ πάνω από το γήπεδο της Δόξας Καρδάμενας. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσετε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλη την κοινότητα της Καρδάμενας και τα ξενοδοχεία Μίτσης που όλοι μαζί συνεργαζόμαστε και επιτεύγουμε την συνέδρια σήμερα εδώ ακριβώς πρόσφατα στο γήπεδο της Δόξας Καρδάμενας. Αυτά τα δέντρα ποια είναι, να μας πείτε έτσι, τι είδους δέντρα είναι αυτά? Είναι 200 ευκάλυπτοι και ακακίες. 200 ευκάλυπτοι και ακακίες.